Μιλώντας στο ένα τσάνελ, ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμψάκος, έκανε έναν σύντομο απολογισμό της θητείας του, δηλώνοντας ότι επί της δικής του θητείας ολοκληρώθηκαν και ήρθαν εις πέρας όλα τα έργα που είχαν ανακοινωθεί, ενώ κάποια από αυτά τα έργα θα ολοκληρωθούν από την αρχή του νέου έτους. Θεωρώ ότι έγινε μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά σε όλες τις διευθύνσεις και γενικά σε όλο το φάσμα του Δήμου της Δράμας. Γιατί μέσα από τα έργα τα οποία δρομολογήσαμε, προσέξαμε και τις κοινότητές μας, αλλά και την πόλη. Τα μεγάλα έργα λοιπόν τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη είναι πρώτα απ' όλα το κολυμβητήριο, όπου πιστεύω ότι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα παραλυφθεί πλήρως από τις υπηρεσίες του Δήμου για να λειτουργήσει. Ένα μεγάλο έργο το οποίο περίπου στις αρχές του χρόνου και αυτό θα παραδοθεί είναι ο παιδικός σταθμός της Χελμού. Ήδη έχουμε ξεκινήσει την δημοπράτηση του μεγάλου έργου των κερκίδων του Εθνικού μας Σταδίου. Είναι σε τελική φάση για να βγάλουμε τον ανάδοχο το Γενικό Πολυοδομικό Σχέδιο και γενικά έχουμε έργα ενταγμένα τα οποία είμαστε στη διαγωνιστική διαδικασία πάνω από 40 εκατομμύρια στη ΔΕΙΑΔ. Άρα καταλαβαίνετε ότι γίνεται και θα γίνει το επόμενο διάστημα ένας οργασμός έργων με κυριότερη παρέμβαση στο κέντρο της πόλης με το νέο ΒΑΑ. Άρα την καινούργια βιοκλιματική μελέτη, η οποία θα αλλάξει την πλατεία, όλη την Εθνική Σαμίνης και τον κήπο του Δήμου της Δράμας. Είναι ένα έργο, ήδη έχουμε καταθέσει στη Διαχειριστική Αρχή το πρόγραμμα προς χρηματοδότηση που φτάνει περίπου τα 21 εκατομμύρια ευρώ και πιστεύω με κάποιες διαφοροποιήσεις που θα έχει τελική πρόταση θα περαστεί και θα ενταχθεί σαν πρώτο έργο σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άρα υπάρχουν σημαντικά και σπουδαία έργα που πιστεύω ότι θα αλλάξουν τη Δράμα.